Είμαστε σε πολύ... μια μέρα για το χωριό μας... Ξεχωριστή θα λέγαμε, έτσι. Μας δείχνει ότι εδώ ήταν, ναι, ξεχωριστή μέρα. Mm-hmm. Ναι, μας δείχνει ότι κάτι υπήρχε εδώ και ήρθαμε όλοι εδώ να το δούμε. Αν και δεν πρέπει. Ένα μας αναμονή... φωνάζει εδώ από την αρχαιολογική... Δώστε μας λίγο την εικόνα, χωρίς να δώσουμε έτσι το στίγμα, γιατί περιμένουμε βεβαίως επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι μια εικόνα να μας δώσετε λίγο τι ακριβώς γίνεται εκεί αυτή την ώρα. Εδώ βρίσκονται αρκετά παιδιά μεταπτυχιακοί του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αρχαιολογία που βοηθάνε στις ανασκαφές του κυρίου Παπαδάτου. Βρίσκεται εδώ και η κυρία Χρήστα Σοφιανού, υπεύθυνη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λασιθίου. Έχουν έρθει από τον Δήμο. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στην περιοχή, γιατί έχουν βρεθεί αρκετοί ψευδόστομοι αφορείς που είναι ταφικά, δηλαδή είναι αυτά τα οποία βάζουν στους τάφους με αρώματα μέσα, με λάδι, με νερό, έτσι όπως ξέρω και εγώ από την ιστορία, δηλαδή δεν λέω κάτι που το άκουσα εδώ. Mm-hmm. Και περιμένουμε τώρα να βγει σαρκοφάγος. Μάλιστα. Αυτά είναι τα νέα από το χώρο της ανασκαφής. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μια ξεχωριστή μέρα. Ναι. Σαρκοφάγος, μια σαρκοφάγος λοιπόν μας λέτε και αρκετούς αμφορείς έχουν βρεθεί. Αρκετοί γύρω από τη σαρκοφάγο. Έχει βρεθεί και δεύτερη μάλλον σαρκοφάγος. Θα δούμε τώρα. Είμαστε σε εξέλιξη είναι όλα αυτά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα μάθουμε και εμείς κι άλλα και θα γίνουμε γνωστά. Γιατί ό,τι ακούγεται για τον τόπο μας είναι καλό. Καλό είναι να διαδίδετε. Ωραία. Ναι, δεν θα σας ρωτήσω περαιτέρω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε έτσι από το κλίμα που υπάρχει. Όχι, όχι. Θα ενδιαφέρεστε. Και θα λέμε